Καλησπέρα μάγκες και καλώς ήρθατε στο τελευταίο βίντεο της ημέρας και εδώ θα μιλήσουμε για μια πολύ μεγάλη πρόσληψη που θα κάνει η Epic, την οποία θα τη βοηθήσει στο μέλλον των eSports της και ίσως βελτιώσει και το παιχνίδι για μας. Λοιπόν, η πρόσληψη που μιλάω είναι ο Nate Nansner, παιδιά. Ποιος είναι αυτός? Είναι ο υπεύθυνος του Overwatch League, αυτός που το δημιούργησε, που το επιέβλεπε μέχρι στιγμής και που το έχει κάνει την επιτυχία που είναι αυτή τη στιγμή. Ο Nate έχει δουλέψει σε πάρα πολλά eSports organizations, όμως αποφάσισε ότι είναι έτοιμος να προχωρήσει στο επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του και θα συνεργαστεί με την Epic, φεύγοντας έτσι από την Blizzard. Τώρα, τι σημαίνει για εμάς τους παίχτες αυτή η πρόσληψη και για το Fortnite σαν eSports? Καταρχάς, ξέρουμε ότι το Fortnite έχει πάρα πολλά προβλήματα σαν παιχνίδι αυτή τη στιγμή και σαν eSport. Καταρχάς, το eSport κομμάτι, οι pros παραπονιούνται συνέχεια για τις συχνές αλλαγές, για τον bowler, για το scoring system, για το ότι τα τουρνουά είναι λίγο unbalanced αυτή τη στιγμή λόγω του ότι γίνονται πάρα πολλές συχνές αλλαγές στα όπλα. Άρα ίσως ένας έμπειρος άνθρωπος που ξέρει τόσο πολλά για τα eSports και έχει κάνει τόσο μεγάλη επιτυχία το Overwatch League να μπορεί να βοηθήσει την Epic στην κατεύθυνση που πρέπει να κάνει τα updates και τις αλλαγές, έτσι ώστε να είναι δίκαιο και για τους pros που προπονούνται με βάση του παιχνιδιού πώς είναι τη συγκεκριμένη στιγμή. Για μας τώρα μπορεί να φέρει θετικές αλλαγές με το να βοηθήσει την Epic να κάνει πιο σωστά τα updates της. Η Epic είναι πάρα πολύ καλή στο να κρατά το παιχνίδι φρέσκο με συνεχές αλλαγές και events και όπλα και γενικές αλλαγές στο gameplay, όμως έχει φορές που ξεφεύγει και κάνει λάθη. Ίσως να τους δώσει μια καλή κατεύθυνση πώς να κάνουν αυτά τα updates, πάλι πάρα πολύ ενδιαφέρον, όμως να μην χαλάνε το παιχνίδι για τον παίχτη, για τον streamer, για τον pro που είναι ας πούμε η δουλειά του ή για κάποιους το χόμπι τους και οι άλλους απλώς παίζουν για να περνούν πολύ καλά με την παρέα τους. Αυτό είναι και το βίντεο μάγκες, θα σας αναφέρω ότι η Epic έχει προσλάβει τον Nate Nansner που είναι ένας πάρα πολύ έμπειρος manager για eSports με την ελπίδα ότι θα τους βοηθήσει να οργανώσουν το World Cup που έρχεται τώρα το Μάη, που παίζονται πάρα πολλά λεφτά και ελπίζουμε και εμείς οι παίχτες να βελτιώσει και το παιχνίδι, γιατί είχαμε κάποια θέματα με τα updates τα τελευταία, ήταν λίγο unbalanced, σε κάποια φάση δεν έβρισκες όπλα πλέον, μετά είχαμε άλλα προβλήματα με τα bowlers. Άρα ελπίζω αυτός ο τύπος, αν είναι όσο έμπειρος όσο λένε, να βοηθήσει το παιχνίδι να βελτιωθεί. Πείτε μου μάγκες τι πιστεύετε για αυτήν την πρόσληψη, θα βοηθήσει το παιχνίδι, δεν χρειάζεται αλλαγές στο Fortnite, εσείς τι πιστεύετε, θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα. Καληνύχτα από μένα και πάντα like, share, subscribe.